Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι. Βέβαια το Λουτράκι είχε δύο πιο κλασικές ευκαιρίες από εμάς. Εμείς μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι γιατί έχασε μια ευκαιρία ο Θανασόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο. Σαν αποτέλεσμα θεωρείται θετικό για μας. Ήταν μια δίκαιο αποτέλεσμα. Και δίκαιο. Ήταν μια δύσκολη έδρα. Είναι μια δύσκολη έδρα το Λουτράκι. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Εδώ που τα λέμε όμως δεν μας έδωσε και την εικόνα του φόβητρου του ομίλου με αυτά που είχαμε ακούσει και βάσει αποτελεσμάτων που είχε φέρει μέχρι τώρα. Τι πιστεύετε? Ναι, αυτό τώρα άλλο περιμέναμε να δούμε και άλλο είδαμε. Δεν ήταν και τόσο. Η ομάδα του Λουτραγίου δεν ήταν τόσο δυνατή όσο είχε κάνει, όσο φαινόταν από τα προηγούμενα. Που σημαίνει ότι ο όμιλος δεν έχει και τα μεγαθύρια έτσι που. Εντάξει, όμως κοίταξε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει η Σπάρτη, υπάρχει ο Παναρκαδικός, υπάρχουν ο Αιωλικός, άσχετα αν δεν ξεκίνησε καλά. Εντάξει, δεν έχει τα μεγαθύρια, αλλά είναι 5-6 ομάδες αρκετά δυνατές που θα χαθούν αρκετοί βαθμοί εκατέρωθεν. Δηλαδή κρίνεται θετικό το αποτέλεσμα για την Καλαμάτα σήμερα, έτσι? Ναι, για μας κρίνεται θετικό, είναι μια δύσκολη έξοδος η οποία φέραμε ισοπαλία, εντάξει, και έτσι ξεκινάμε, έτσι κλείνουμε, μάλλον αρχίζουμε ένα κύκλο παιχνιδιών κάπως δύσκολο, γιατί μετά έχουμε τον Παναριακό στο γήπεδό μας και πάμε στην Ερμιονίδα. Πιστεύω αν κερδίσουμε τον Παναριακό είμαστε μέσα στους στόχους και είμαστε κοντά στην πρώτη θέση. Coach, μια πολύ σημαντική ισοπαλία σε μια δύσκολη έδρα, όπως περιμέναμε. Πώς είδε το παιχνίδι? Κοίταξε, σίγουρα είναι σημαντικό ότι πήραμε βαθμό. Βαθμούς θέλαμε οπωσδήποτε, αλλά και βαθμό σε μια τέτοια έδρα και με μια πολύ καλή ομάδα νομίζω είναι κάτι θετικό. Κρατήσαμε μια φορά το 0 στην αιστεία μας. Θεωρώ ότι τα παιδιά στην πορεία θα είναι καλύτερα, δουλεύοντας όλοι μαζί. Είναι ένα σίγουρα θετικό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να σκεφτόμαστε το παιχνίδι του Παναγιακού που για μας είναι σημαντικό. Παίρνει αυτό το παιχνίδι και συνεχίζει να είναι στη θέση του οδηγού. Θεωρώ ότι τα παιδιά θα δώσουν κάτι τους σε αυτό. Περιμένουμε τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά μας στήριζε μέχρι στιγμής. Είναι υπέροχος ο κόσμος. Τον ευχαριστώ από βάθος καρδιάς για τη στήριξη που έχω στην ομάδα μας. Αυτό άλλωστε είναι γνωστό από χρόνια και στο πρόσωπό μου. Πραγματικά περιμένατε τέτοιο ξεκίνημα για την ομάδα της Καλαμάτας στις τρεις πρώτες αγωνιστικές? Γιατί πολλοί, έτσι ας το πούμε, σας είχαν ψιλοκαταδικασμένους. Επίφανο υπερόπτης, εγώ πίστεψα στη δουλειά που κάνω πρώτα απ' όλα τόσα χρόνια, στην επιλογή των παιδιών που ήρθαν και στα παιδιά που υπήρχαν στην Καλαμάτα. Όλοι μαζί κάνουμε ένα κράμα, κάνουμε μια ομάδα φιλόδοξη και πάνω απ' όλα ανταγωνιστική. Εγώ πιστεύω ότι η πορεία θα είναι ακόμα καλύτερη και ό,τι καλύτερο εισπράξουμε. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι, ένας αξιόλογος αντίπαλος απέναντί μας. Σταθήκαμε τη χειρή σε κάποιες φάσεις. Απ' την άλλη, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι για ένα ακόμα παιχνίδι στο πρωτάθλημα καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Και σχετικά εύκολα, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον. Ναι. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Υστερήσαμε λίγο στο επιθετικό, αν και βγάλαμε ευκαιρίες που μπορούσαμε να πάρουμε κάτι το παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η γάμα εθνική. Νομίζω και οι ομάδες που έρχονται να παίξουν με εμάς στην Καλαμάτα και από όσο γνωρίζω και τα προηγούμενα χρόνια, αν εμείς παίξαμε αμυντικό ποδόσφαιρο σήμερα, νομίζω αυτές παίζουν πολύ χειρότερα στο κομμάτι αυτό. Κρατάμε το βαθμό. Είναι πολύ σημαντικό όταν δεν μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι να μην το χάνεις. Και συνεχίζουμε με αισιοδοξία για τη συνέχεια. Το μυαλό τώρα στον Παναργιακό και φυσικά κάλεσμα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα. Ο κόσμος είναι δίπλα μας. Το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή και σήμερα ήταν κοντά μας. Νομίζω η εικόνα της ομάδας είναι θετική. Το πρόσωπο που κρατάμε είναι θετικό. Και θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Έκανα την ίδια ερώτηση και στον κύριο Κλάδη. Μετά από τρεις αγωνιστικές, με όλα αυτά που ακούγονταν για μεταγραφές, για οικονομικό κλπ., περίμενες αυτό το ξεκίνημα της Καλαμάτας, δηλαδή να είναι αίτητη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε αίτητοι και να μην έχουμε δεχθεί και γκολ. Όταν ξεκίνησε η ομάδα, σίγουρα η Ιωνή δεν ήταν η καλύτερη. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχε διαφοροποίηση από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό όμως ποτέ δεν δημιουργεί μια ομάδα. Την ομάδα δημιουργεί η προσπάθεια, η συνοχή και το καλό κλίμα που υπάρχει. Θεωρείς ότι και η φανέλα της Καλαμάτας δίνει μια παραπάνω όθηση και δύναμη σε όποιον παίχτη αγωνίζεται στην ομάδα αυτή? Έχει κάποιο έξτρα κίνητρο δηλαδή? Σαφώς. Εμείς, εγώ σαν μεγαλύτερος μέσα στα αποδυτήρια και σαν παίχτης που έχω αγωνιστεί με αυτήν την ομάδα και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ξέρω ποια είναι η δυναμική αυτής της ομάδας, ξέρω ποια είναι η δυναμική αυτής της φανέλας. Και το ευχάριστο για την ομάδα είναι ότι το έχουν καταφέρει και το έχουν κατανοήσει και τα καινούργια παιδιά. Έπαθαν πλάκα με τον κόσμο την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε έτσι, και αυτό είναι ένα κίνητρο και για τα ίδια τα παιδιά, και δουν και περισσότερο κόσμο και δουν και καλύτερο παλμό, σίγουρα θα είναι κάτι που θα μας βοηθάει για τη συνέχεια.
Καλή συνέχεια να έχεις.